σύζυγός, τραγουδίστρια και ηθοποιός, η Αντιγόνη Ψυχράμη. Έτσι ακριβώς γέννησε ένα υγιέστατο κοριτσάκι και η χαρμόσυνη είδηση ανακοινώθηκε μέσα από την εκπομπή «Ποιος είναι ο Πρωινιάτικα» και την Πέττη Μαγκύρα. Μάλιστα, η έναρξη της εκπομπής ήταν ιδιαίτερη, όπως βλέπουμε. Θα τη δούμε και ολόκληρη χαρά, να δούμε τι... Μίλησε και ο Δημήτρης Μακαλιάς τηλεφωνικά. At me, O is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore can love. Is all that I can give to you. Love is more than just a game for two. Two in love can make it. Take my heart and please don't break it. Love was made for me and you. Τον έχουμε στη γραμμή! Δημήτρη. Εδώ είμαι, καλημέρα! Καλημέρα, αγάπες μου, πώς είστε, έχετε κοιμηθεί καθόλου? Ναι, έχουμε κοιμηθεί λίγο, όπως καταλαβαίνεις και από τη φωνή. Είναι δύσκολα τα πρώτα 24 ώρα. Είναι. Αγάπες μου, είμαστε πολύ χαρούμενοι, πολύ ευτυχισμένοι, πολύ κουρασμένοι. Δημήτρη. Και εμείς περάσαμε και εμείς μια αγωνία, να ξέρεις. Αγχωθήκαμε και εμείς χθες να πάνε όλα καλά, να πάει η Γέννα καλά, να είναι η Αντιγόνη. Να είστε όλοι καλά, ρε παιδί μου, αγχωθήκαμε. Το ζήσαμε και εμείς με έναν τρόπο. Το ζήσαμε και εμείς λιγάκι. Πώς είναι το Αντιγονάκι? Είμαστε πάρα πολύ καλά, σας ευχαριστούμε, μας συγκινείτε πάρα πολύ. Χαιρόμαστε που είχαμε συνέχεια αυτή την επικοινωνία, γιατί και εμείς ήμασταν λίγο αγχωμένοι. Βέβαια. Μακαλιά έκλαψε, Μπέμπα, έκλαψε. Μπέμπα δεν έκλαψε καθόλου. Μόνο εγώ και την Γόνη κλαίγαμε. Το κλασικό του μακαλιά που είναι πάντα ανακρισμένος. Σε ποιον μοιάζει είναι το μωρό, έτσι πως... Εμείς στις φωτογραφίες που είδαμε, μας θύμισε λίγο το Χαρούλι, ε. Μοιάζουνε πάρα πολύ, είναι η αλήθεια. Ήταν σαν να βλέπαμε ξανά το Χάρι. Άρα δηλαδή βλέπουμε μακαλιά επί δυο. Τι να πω, ξέρω κι εγώ, τι να σου πω. Το λιγότερο που απασχολεί τώρα είναι σε ποιον μοιάζει. Και που μιλάει τώρα και μας μιλάει είναι θαύμα, να ξέρετε. Έχει δύο μέρες να κοιμηθεί. Λοιπόν, να σας στείλουμε την αγάπη μας, απεριόριστη αγάπη, τα φιλιά μας. Κοιτάξτε λίγο να κοιμηθείτε σήμερα, να ξεκουραστείτε, γιατί την περιμένει τηλεχώνα δρόμος ανηφορικός. Και πολύ ξενιέστε. Σας αγαπάμε πάρα πολύ, Αυτά λοιπόν έγιναν χαρά το πρωί στο Open. Όπως μας είπες και εσύ, βγήκε και ο Δημήτρης Μακαλιάς, μίλησε. Παρ' όλα αυτά φαινόταν ότι ήταν κουρασμένος, ήταν δύσκολες. Και συγκινημένος. Και συγκινημένος και κουρασμένος. Ήταν δύσκολες φυσικά οι ώρες μέχρι να γεννηθεί το παιδί. Το δεύτερο παιδάκι τους είναι. Ναι. Το πρώτο γεννήθηκε νομίζω το 17, αν δεν κάνω λάθος. Παντρεύτηκαν το 15. Ναι, και είναι ο γιος τους. Ο γιος. Είναι ο γιος τους, ναι. Πάμε όμως εμείς έτσι να συνέλθουμε, να μας περάσουν οι πόνοι από...